Ναι, ο αθλητισμός δεν είναι μόνο μετάλλια, πρωταθλήματα και διακρίσεις. Ο αθλητισμός είναι και μνήμη, είναι και ιστορική συνείδηση και αυτό ακριβώς συμβολίζει και η παρουσία μου εδώ σήμερα. Τιμούμε τους 700 θεσποιείς, τους αφανείς ήρωες της μάχης των Θερμοπυλών με τον Δημόφυλλο. Τέτοιοι αγώνες ασφαλώς και είναι μια ευκαιρία να θυμόμαστε και να τιμούμε τέτοια γεγονότα από τα οποία έχουν διαμορφώσει όχι μόνο τον ελληνικό, αλλά θα λέγα τον παγκόσμιο πολιτισμό. Από την άλλη μεριά γίνονται σε συνθήκες δύσκολες, πέρσι και φέτος λόγω της πανδημίας, φέτος λόγω της ζέστης. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να έχουμε και την πειθαρχία του αθλητή, ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλα αυτά τα πράγματα, χωρίς υπερβολές, χωρίς υπερβάσεις, αλλά πάντα με τον δυνατό συμβολισμό που έχουν αυτά τα γεγονότα. Βλέπουμε τους Ολυμπιακούς αγώνες στο Τόκιο και οι αθλητές να εμφανίζονται χωρίς εθνόσημο. Αυτό γίνεται το 2016. Γιατί υπάρχει αυτό το θέμα σήμερα? Νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα. Έχουν το εθνόσημο στις στολές τους όλοι οι αθλητές. Υπήρχε ένα θέμα με το τένις το οποίο λύθηκε γιατί είχαν διαφορετικό χορηγό. Τώρα νομίζω τα πράγματα κυλάνε. Όχι, στο Στίβο το έχουν. Το εθνόσημο είναι της Ολυμπιακής Επιτροπής. Το εθνόσημο όπως συμβαίνει. Είναι το εθνόσημο της Ολυμπιακής Επιτροπής. Η Ολυμπιακή Επιτροπή είναι ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Αυτό είναι το σήμα και αυτό έχουν και όλες σχεδόν έτσι οι χώρες που συμμετέχουν εκεί πέρα. Αλίμονο, αν οι αθλητές μας δεν συμβολίζουν τη χώρα μας εκεί πέρα, πού τη συμβολίζουν? Όταν ακούγεται ο εθνικός ύμνος όπως τις προάλλες με τον Στέφανο Ντούσκο, πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι για αυτά τα παιδιά. Είτε ανεβαίνουν στο πρώτο σκαλί του βάθρου, είτε συμμετέχουν και δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Βλέπουμε τους αθλητές να παραπονιούνται ότι μένουν ουσιαστικά, λέει, ασύτιστοι. Έχουν κάνει δηλώσεις. Αυτό ερχόμαστε στην εποχή της μεταπολίτευσης, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επιτρέπεται αυτό να γίνεται? Δείξτε μου μια δήλωση που ήταν ασύτιστη. Είναι του κυρίου Ιακωβίδη. Ασύτιστος ήταν ο κύριος Ιακωβίδης? Έτσι δήλωσε. Όχι. Η πολιτεία κάνει το καθήκον της δίνοντας τα χρήματα στις ομοσπονδίες για να τα διοχετεύσουν εκείνες τους αθλητές. Εμείς δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε κατευθείαν αθλητές. Υπάρχουν ομοσπονδίες. Έτσι δουλεύει το αθλητικό οικοδόμημα. Από εκεί και πέρα προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό και οι ομοσπονδίες φαντάζομαι στους αθλητές τους γιατί επωφελούνται και αυτές από τις επιτυχίες τους. Τέταρτος αγώνας δρόμου. Ο Δήμος Λεβαδέων στέκεται αργός στις προσπάθειες. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές, στο Δήμο Αλιάρτου Θεσπιών, στο Δήμο Λαμεών, στην Περιφέρεια Αστερά Ελλάδας. Καλή δύναμη και καλό τερματισμό σε όλους τους αθλητές. Εδώ θα είμαστε κοντά να γίνει θεσμός και να δούμε και άλλα τόσα χρόνια τους αθλητές μας να τρέχουν αυτή τη μεγάλη διαδρομή. Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση, ο Δήμος Λαμιαίων αγκαλιάζει αυτό το μεγάλο αθλητικό γεγονός, το οποίο αναδεικνύει και τη σπουδαιότητα ενός παγκοσμίου ιστορικού γεγονότος. Μέσα από τον αθλητισμό, στην ελληνική περιφέρεια γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για να αναδείξουμε τις αξίες του αθλητισμού, τα ωφέλη της άσκησης, την ιστορικότητα των περιοχών μας και βέβαια όλα εκείνα τα στοιχεία που δείχνουν ότι η δύναμη και η θέληση μπορούν να ξεπεράσουν πάρα πολλές δυσκολίες και πράγματα που ίσως να φαίνονται ακατόρθωτα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, μεγάλη ευγνωμοσύνη και ένα μεγάλο μπράβο καταρχήν στους αθλητές, στους δρομείς, στους εθελοντές, στους διοργανωτές δήμους, στον Γιώργο τον Τασιώτη, τον άοκνο δήμαρχο Αλιάρτου Θεσπιαίων, ο οποίος είχε την ιδέα. Σας περιμένουμε με αγάπη και με σεβασμό στον ιστορικό χώρο των Θερμοπυλών και δίνουμε ραντεβού εκεί για τον τερματισμό αυτού του μεγάλου γεγονότος. Είμαστε σήμερα στις Θεσπιές, συμπτωματικά είναι και η γενέτειρά μου, για να τιμήσουμε την εκδήλωση του αγώνα δρόμου Σταγνάρια των Ηρώων της Μάχης των Θερμοπυλών, του αγώνα των 700 θεσποιών, αυτών των αφανών ηρώων, των αδικημένων από την ιστορία, του αγώνα του εθελοντισμού, της φιλοπατρίας, της ανδρείας και βεβαίως να έχουμε και κατά νου μας τη μία πορεία, τη μοναχική, την άναδρη του Εφιάλτη, που πισόπλατα πρόδωσε αυτόν τον αγώνα και δυστυχώς δημιουργήθηκαν άλλες καταστάσεις. Είναι δύο σημαντικά μηνύματα τα οποία εκπέμπει η παρουσία και των θεσποιών, διαχρονική παρουσία του εθελοντισμού, της φιλοπατρίας και του πατριωτισμού που κοιτάνε τον άλλον μπροστά, κατάματα και δίνουν τον αγώνα ενώπιος ενωπίο. Ευχόμαστε του χρόνου να είμαστε ακόμα περισσότεροι και να συνεχίσουμε αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία και προσπάθεια του Δήμου Αλιάρτου Θεσπιών.
Με δέος και συγκίνηση συγκεντρωθήκαμε σήμερα στο σημείο που συναντήθηκαν πριν χιλιάδες χρόνια οι στρατιώτες των Θεσπιαίων και με τη Λεωνίδα και πορεύτηκαν κατόπιν τούτου στις Θερμοπύλες στο πεπρωμένο τους. Πήγαν στον αγώνα, ήταν άνθρωποι γενναίοι που έπρεπε να συναντήσουν το πεπρωμένο τους, αυτό τη θυσία και την ελευθερία. Το δίδαγμα που απορρέει από την θυσία είναι ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται αλλά μόνο κερδίζεται. Πραγματικά όμως σήμερα αξίζουν συγχαρητήρια πέρα από τους διοργανωτές, τους δήμους. Η περιφέρεια είναι πάντα παρούσα με όλες τις δυνάμεις, Γενική Γραμματεία. Αλλά τα πραγματικά συγχαρητήρια αξίζουν στους αθλητές, οι οποίοι ψηφώντας τις πρωτόγνωρες ακόμα και την εποχή καιρικές συνθήκες, έθεσαν τον εαυτό τους στην αφετηρία και με τον υδρότα τους, με την ανάσα τους, με τις δυνάμεις τους θα ακολουθήσουν τα χνάρια των προγόνων μας, των ηρώων. Σας ευχαριστώ. Είναι ο τέταρτος αγώνας στα χνάρια των ηρώων, Θεσπιές Θερμοπύλες 102 χιλιόμετρα. Είναι ο δεύτερος υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Και είναι ένας αγώνας που ξεκίνησε ως μια μοναχική προσπάθεια του Δήμου Αλιάρτου Θεσπιών να αναδείξει το γεγονός τη συμμετοχή των αδικημένων Θεσπιαίων σε αυτή την εμβληματική μάχη που κατά πολλούς καθόρισε τα όρια και τα σύνορα του δυτικού πολιτισμού. Και αυτή η μοναχική προσπάθεια, όπως βλέπετε, έχει γίνει ένα γεγονός που πλέον έχει την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, έχει συνδιοργάνωση από την περιφέρεια, το Δήμο Λαμιαίων και υποστήριξη από όλους τους Δήμους της διαδρομής. Ευελπιστούμε την επόμενη χρονιά να έχουμε περισσότερους συνδιοργανωτές που μας το έχουν ζητήσει ήδη και ευελπιστούμε ότι αυτό το γεγονός πλέον παίρνει, βοηθάμε, συμβάλλουμε στο να πάρει τη θέση που το αξίζει μέσα στην ιστορία. Είμαι πολύ ευτυχής που με αυτές τις αντίξωες συνθήκες αυτό το γεγονός κρατάει τη λάμψη με την οποία το ξεκινήσαμε. Θα θέλατε να τοποθετηθείτε για αυτό που έγινε το βράδυ? Κοιτάξτε, δυστυχώς παρακμιακά φαινόμενα στην κοινωνία μας υπάρχουν πολλά, υπάρχουν και εδώ. Χτες το βράδυ, χτες σε αυτό το χώρο, το προσωπικό του Δήμου μας με πολύ δύσκολες συνθήκες προετοίμασε το χώρο αυτόν προκειμένου σήμερα να είναι ευπρεπισμένος και όπως αξίζει και στο γεγονός αλλά και στους εκλεκτούς επισκέπτες και στους αθλητές που είχαμε. Σήμερα το πρωί τον χώρο τον βρήκαμε βανδαλισμένο, λαιλατημένο. Με πείσμα τον ξαναφτιάξαμε, δεν υπήρχε περίπτωση να μην το κάνουμε. Ωστόσο, στέλνουμε το μήνυμα προς αυτούς που το κάνανε ότι δεν θα μας δυσκολέψουν αυτές οι προσπάθειές τους. Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε δυνατοί, την ιστορία μας την τιμούμε, την αξιοπρέπειά μας την υπερασπιζόμαστε, το όνομά μας το υπερασπιζόμαστε, κοιτάμε τον κόσμο στα μάτια και ο κόσμος ξέρει ότι κοιτάμε ειλικρίνια. Αυτοί που νύχτα έρχονται και κρυφά και γράφουν αυτά τα πράγματα και βανδαλίζουν ένα ιστορικό χώρο, αυτοί προφανώς έχουν το πρόβλημα. Τους λυπάμαι. Τέταρτος αγώνας δρόμου στα χνάρια των ηρώων. Γιορτή ιστορίας, αθλητισμού, μνήμης και κυρίως, όπως είπα, και συνδιοργάνωση όλων των Δήμων, δηλαδή συνεργασίας. Τα μεγάλα συγχαρητήρια κυρίως στους αθλητές, οι οποίοι και θα αντιπροσωπεύσουν τους ήρωες αυτούς, τους θεσποιείς, τη μάχη των Θερμοπυλών. Τιμή σε όλους τους ήρωες και τιμή στους αθλητές που θα βγάλουν αυτόν τον αγώνα. Θεωρώ ότι οι Δήμοι θα πρέπει να συνεχίσουν αυτή τη συνεργασία, να συνεχίζεται αυτός ο αγώνας, γιατί η μάχη της μνήμης είναι πιο δυνατή από όλα. Ευχαριστώ.